Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Σήμερα θα ήθελα να διαβάσουμε λίγο από το βιβλίο της Γένεσης περί της δημιουργίας του ανθρώπου και να κάνουμε κάποια σχόλια για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Σας διαβάζω τη μετάφραση, έτσι η Αγία Γραφή, μέσα στην Παλαιά Διαθήκη του Αθανασίου Χαστούκινη, καθηγητής Πανεπιστημίου. Καταρχάς, εδημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, αλλά η γη ήτο έρημος και άμορφος και σκότος εκάλυπτε την άδεισον, ενώ το Πνεύμα του Θεού εφέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Τότε είπε ο Θεός, ας γίνει φως, και εφάνη φως. Καταρχάς λέει ότι ο Θεός στην αρχή εδημιούργησε τον ουρανό και τη γη. Άρα ένα πράγμα που συμπεραίνουμε είναι ότι πιο πριν δεν υπήρχε τίποτα. Άρα η πρώτη δημιουργία του Θεού είναι ο ουρανός και η γη. Άρα μας πει κάποιος τι υπήρχε πιο πριν, δεν υπήρχε τίποτα. Δεν υπήρχε. Άρα πιο πριν δεν υπάρχει και χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Ποιος θέλει να πει. Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Γιατί δεν υπάρχει φθορά. Όχι, δεν είναι γιατί δεν υπάρχει φθορά. Επειδή δεν υπήρχε. Ο ίδιος ο Θεός δεν είναι δημιουργημένο για να πάρει σε αρχή. Δεν το κατάλαβα. Είναι άθρονος. Λέμε ότι είναι άθρονος ο Θεός. Γιατί δεν υπήρχε η γη. Δεν το είπαμε. Δεν υπήρχε η γη και ο χρόνος δημιουργείται εν τη κοινή σχέση τη γη και του ίδιου. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Για να υπάρξει χρόνος, τι χρειάζεται. Τούτο εδώ. Το αντικείμενο που κρατάω. Πόσο χρονών είναι. Από πού μετριέται ο χρόνος. Από την κατασκευή του. Από την ώρα που κατασκευάζεται, από εκείνη την ώρα αρχίζει και μετράει ο χρόνος. Πιο πριν είχε χρόνο. Όχι. Άρα ο χρόνος αρχίζει αμέσως από την ώρα της δημιουργίας. Γιατί πρέπει να δημιουργήσω κάτι για να αρχίσω να μετράω χρόνο. Ομοίως και ο άνθρωπος μετράει χρόνο και μετράμε την ηλικία του ανθρώπου την ώρα που δημιουργείται. Από την ώρα που δεν δημιουργείται, δεν μετράει χρόνος. Δεν υπάρχει. Άρα, αφού το πρώτο δημιούργημα είναι η γη και ο ουρανός, αυτό είναι δηλαδή το πρώτο δημιούργημα, δεν υπήρχε επομένως άλλο δημιούργημα πιο πριν. Άρα πιο πριν δεν υπάρχει χρόνος. Το καταλάβετε αυτό που είπα. Δηλαδή ο χρόνος δημιουργείται άμα τη δημιουργία κάποιου πράγματος. Αφού πιο πριν ήταν το τίποτα, άρα δεν υπάρχει και χρόνος. Ο χρόνος είναι αμέσως άμα τη δημιουργία κάποιου πράγματος. Γι' αυτό ο Θεός λέμε είναι προπάντων των αιώνων. Οι αιώνες είναι χρόνος. Απ' την ώρα αρχίζει και μετράει χρόνος. Ο Θεός είναι προπάντων των αιώνων, διότι ακριβώς δεν είναι μέσα στη δημιουργία, και γι' αυτό είναι και άχρονος.
Είναι πριν το χρόνο. Πριν τη δημιουργία. Και γι' αυτό είναι και άχρονος. Είναι πρώτου γενέστε τον κόσμο. Οποιοδήποτε δημιούργημα. Έτσι λοιπόν δημιουργεί ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Άρα το πρώτο δημιούργημα που γίνεται και αρχίζει και μετράει ο χρόνος είναι ο ουρανός και η γη. Πριν πόσα χρόνια έγινε, κανείς δεν ξέρει. Γιατί ο Μωυσής που γράφει την Πεντάτεχο έζησε αρκετά χρόνια εκ των υστέρων. Όταν τα γράφει. Δεν ήταν παρόν στη δημιουργία και όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος στην ερμηνεία που δίνει στην Πεντάτεχο, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος ότι είναι χιλιάδες τα χρόνια. Είναι χιλιάδες χρόνια. Έχουμε όμως χρονομέτρηση, λέει, σύμφωνα με τη γραφή όπως μετράει, από την ώρα της δημιουργίας του ανθρώπου. Από εκεί μετράμε. Αλλά επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τη δημιουργία της γης, γιατί η γη μπορεί να είναι εκατομμύριο νερό. Έτσι. Και η γη ήταν έρημος, άμορφος και σκότος εκάλυπτη την άτησο. Ενώ το πνεύμα του Θεού εφαίρεται από τις επιφανίες των υδάτων. Εδώ φαίνεται, αμέσως φαίνεται το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το πνεύμα του Θεού. Και τότε είπε ο Θεός, ας γίνει φως. Και φάνηκε φως. Εδώ έχουμε φως πριν τη δημιουργία του ηλίου. Έχουμε φως πριν τη δημιουργία του ηλίου. Και είδε ο Θεός ότι το φως ήταν το καλό. Εν συνεχεία, δε εχώρισε ο Θεός το φως από το σκότος. Και το μεν φως το ονόμασε ο Θεός ημέρα, το δε σκότος το ονόμασε νύχτα. Ούτω έγινε εσπέρα, έγινε πρωί, ημέρα πρώτη. Και τότε είπε ο Θεός, ας γίνει ουράνιος θόλος εν μέσω των υδάτων, για να διαχωρίσει τα ύδατα εις δύο μέρη. Προσέξτε τι λέει, ας γίνει ουράνιος θόλος εν μέσω των υδάτων. Και τότε είπε, ας γίνει ουράνιος θόλος εν μέσω των υδάτων, για να διαχωρίσει τα ύδατα σε δύο μέρη. Και πράγματι έγινε όπως είπε. Κατασκεύασε δηλαδή ο Θεός τον ουράνιον θόλο, διαχωρίζον έτσι τα ύδατα, τα ευρισκόμενα υποκάτω του ουρανίου θόλου, του ουρανού δηλαδή, τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού και τα ύδατα τα υπεράνω του ουρανού. Άρα εδώ έχουμε είδωρο. Υποκάτω του ουρανού και είδωρο πάνω από τον ουρανό. Τον ουράνιο του το θόλο τον ονόμασε ο Θεός ουρανό. Έτσι έγινε σπέρα, έγινε πρωί, ημέρα δεύτερη. Μεταξύ των ημερών αυτών που γίνονται αυτά, δεν ξέρουμε ποιο χρονικό διάστημα μεσολαβεί. Δεν είναι η μέρα η δική μας. Και γι' αυτό αναφέρει αλλού ότι μία ημέρα του Θεού, χίλια έτη ανθρώπινα λέει, μπορεί να είναι. Κανείς δεν ξέρει. Ποια είναι η μέρα που μετράει αυτή τη στιγμή, το χρονικό διάστημα που μετράει ο Θεός. Λοιπόν, μετά τα αυτά είπε ο Θεός, ας συναχθούν τα ύδατα, τα ευρισκόμενα κάτω από τον ουρανό. Σε ένα μέρος, για να εμφανιστεί η ξηρά. Άρα μας λέει ότι όλη η γη ήταν καλυμμένη με νερό. Όλη η γη. Ήταν μια σφαίρα υδάτινη. Και όπως λέει και πιο πάνω, καταρχάς δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η γη το έρημος και άμορφος και σκότωσε κάλυπτη την άρση, ενώ το πνεύμα του Θεού εφαίρεται από τις επιφανίες των υδάτων. Ποιον υδάτων? Εδώ τα είδατε ακόμα είναι αναμεκμημένα. Δεν έχουν διαχωριστεί,
δεν έχουν γίνει τα ύδατα τα υπεράνω των ουρανών και τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού, είναι ανεμειγμένα. Και ξεχωρίζει, λέει, τα ύδατα τα οποία θα μείνουν πάνω από τον ουρανό και τα ύδατα που θα μείνουν κάτω από τον ουρανό. Λοιπόν, αν εδώ πέρα που ξεχωρίζει, τώρα ξεχωρίζει μας λέει τα ύδατα που είναι κάτω από τον ουρανό και εννοεί τα ύδατα που είναι πάνω στη γη. Τα οποία περιλύουν ως φαίνεται όλη τη γη. Τα ύδατα αυτά. Και διαχωρίζεται για να γίνει λέει η ξηρά. Και έγινε όπως είπε και ονόμασε ο Θεός την ξηρά γη. Τα δέντα συναχθέντα ύδατα τα ονόμασε θάλασσα. Έτσι εφάνηκε καλό εις το Θεό. Και είπε μετά ο Θεός, ας βλαστήσει τώρα η γη χόρτα, χλωρά, φυτά, σπερματοφόρα και καρποφόρα, δέντρα τα οποία να φέρουν καρπούς του είδους των, περιέχοντας τα σπέρματά των επί της γης. Και έγινε όπως είπε, η γη δηλαδή παρήλαγε χόρτο χλωρό, τα διάφορα είδη των σπερματοφόρων φυτών και τα διάφορα είδη των δέντρων τα οποία εμπεριέχουν τους σπόρους τους. Και είδε ο Θεός ότι τούτο ή το καλό. Ούτω έγινε εσπέρα. Έγινε πρωί, ημέρα Τρίτη. Συμπληρώνουμε την Τρίτη ημέρα. Μετά τα αυτά είπε ο Θεός, ας γίνουν φωστήρες εις το θόλον του ουρανού, για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα. Ας χρησιμεύουν ούτι σαν σημεία, ως καθορισμένη καιρή, ως ημέρε και έτη. Και ας είναι ως φωστήρες εις το θόλο του ουρανού, για να ρίπτουν φως επί της γης. Και έγινε όπως είπε, εδημιούργησε τους δύο μεγάλους φωστήρας, το μεν μεγαλύτερον φωστήρα για να εξουσιάζει της ημέρας, το δε μικρότερον φωστήρα για να εξουσιάζει της νυχτός. Εδημιούργησε επίσης ο Θεός τους αστέρας, έθεσε δε αυτούς ο Θεός εις τον ουράνιον θόλο, για να είναι κυρίαρχοι της ημέρας και της νυχτός, και να διαχωρίζουν το φως από τους σκότους. Και είδε ο Θεός ότι και τούτο είναι το καλό. Έτσι έγινε σπέρα, έγινε πρωί, ημέρα Τέταρτη. Άρα λοιπόν, τα αστέρια, το υπόλοιπο στερέωμα του ουρανού, το δημιουργεί ο Θεός την Τέταρτη ημέρα. Και την Τέταρτη ημέρα θα κάνει τον ήλιο και την σελήνη. Δημιουργείται την Τέταρτη ημέρα. Σαν ξεχωριστή, φωστήρες, έτσι. Άρα εδώ έχουμε και έτσι δημιουργείται πλέον ημέρα και νύχτα. Και είπε πάλι ο Θεός, ας γεμίσουν τα ύδατα από πλήθη ζών των οργανισμών και πτηνά ας πετούν υπεράνω της γης προς τον ανοιχτόν χώρο του ουρανίου θόλου. Και έγινε όπως είπε, δημιούργησε δηλαδή ο Θεός τα μεγάλα θαλάσσια κύτταρα και όλα τα ποικίλη είδη των διολυσθενών των ζώων, από τα οποία είναι γεμάτα τα ύδατα, και όλα τα διάφορα είδη των μυτερωτών ζώων. Είδε ο Θεός ότι και τούτο είναι το καλό, και ευλόγησε αυτά ο Θεός λέγοντα, καρποφορείτε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, και πληρώσατε τα ύδατα των θαλασσών, και τα πετεινά ας πληθύνονται επί της γης. Έτσι έγινε εσπέρα, έγινε πρωί, ημέρα Πέμπτη. Έχει δημιουργήσει την ημέρα την Πέμπτη, ό,τι έμψυχο υπάρχει ζωντανό μέσα στη θάλασσα και πετούμενο. Τότε είπε ο Θεός, ας γεννήσει η γη τα διάφορα είδη των ζώντων οργανισμών. Έχουμε μπει στην έκτη ημέρα. Ας γεννήσει ζώντους οργανισμούς τώρα, η γη. Τα διάφορα είδη των κατοικιδίων ζώων, των ερπετών, τα άγρια θηρία. Έτσι και έγινε. Έκαμε δηλαδή ο Θεός τα ποικίλα είδη των άγριων θηρίων της γης, τα διάφορα είδη των κατοικιδίων ζώων και όλα τα ποικίλα είδη των ερπετών της γης. Και είδε ο Θεός ότι και τούτο είναι το καλό. Τότε είπε ο Θεός, ας πλάσομεν άνθρωπον κατά την εικόνα και την ομοίωση ημών και ας δεσπόζει επί των νυχτίων της θαλάσσης, των πτηνών του ουρανού, των κατοικιδίων ζώων, των αγρίων θηρίων,
και όλων των ερπετών της γης. Έτσι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, κατά τη μορφή του, έκαμε αυτόν με μορφή θεϊκή. Έπλασε δε άρσεν και εν θύλη. Και τότε ευλόγησεν αυτούς ο Θεός και είπεν εις αυτούς, αυξάνεστε και πληθύνεστε, γεμίσατε τη γη και καθυποτάξατε αυτήν. Κυριαρχείτε επί των ηχθείων της θαλάσσης, των πτηνών, του αέρος και επί όλων των ζώων των οργανισμών της γης, οι οποίοι κινούνται επί της γης. Και είπε τότε ο Θεός, ιδού σας έδωκα όλα τα σπερματοφόρα φυτά, τα οποία ευρίσκονται εξ ολοκλήρου της επιφανίας της γης, και όλα τα δέντρα τα οποία παράγουν σπερματοφόρους καρπούς, όλα αυτά θα είναι δικά σας προς διατροφή. Εις όλα τα άγρια θηρία της γης, εις όλα τα φτηνά του αέρος, εις όλα τα ερπετά της γης, εις τα οποία υπάρχει πνοή με ζωή, δίδω όλα τα χλωρά φυτά προς διατροφή. Έτσι και έγινε. Και είδε ο Θεός ότι πάνω τι έκαμε ήταν καλό. Και έγινε εσπέρα, έγινε πρωί, ημέρα έκτη. Και κατά τον τρόπον αυτόν επερατώθη ο ουρανός και η γη και όλη η στρατιά του. Την έβδομη ημέρα ο Θεός ετερμάτισε το έργο που είχε κάνει. Κατά την εβδόμη δε ημέρα ανεπάφθη από την εργασία που είχε κάνει. Ευλόγησε δε ο Θεός την εβδόμη ημέρα και υγείεσε αυτήν, διότι κατά αυτήν ανεπάφθη από όλη την εργασία για την οποία επραγμάτωσε ο Θεός την δημιουργία. Εδώ είμαστε μέσα σε λίγες γραμμές. Μέσα σε λίγες γραμμές ο Θεός στο κεφάλαιο το πρώτο και διάβασε και το στίχο του δευτέρου κεφαλαίου μας λέει πως έγινε όλη η δημιουργία. Μας αναφέρει ακριβώς πως γίνεται όλη η δημιουργία της πλάσεως. Και αναφέρουμε και ξεχωρίζουμε ότι είναι λοιπόν διαφορετική, δεν είναι μία ημέρα όπως λέμε έξι ημέρες. Οι έξι ημέρες της εβδομάδας που αντιστοιχούν σε εμάς είναι αντίγραφο θα λέγαμε αυτής της δημιουργίας. Έτσι. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι ακόμη και η έβδομη ημέρα είναι η ημέρα που ανεπάφθη ο Θεός, το Μέγα Σάββατο. Το Μέγα Σάββατο. Σαββάτο. Το οποίο καθεύει ο Θεός. Καθεύει ο Χριστός. Είναι μες στον τάφο. Έτσι. Είναι η λεγόμενη έβδομη ημέρα. Και μετά μπαίνουμε ξανά στην πρώτη ημέρα. Έτσι, που είναι η Κυριακή. Αλλά είναι πρώτη, αλλά αριθμητικά, άμα πάμε και οχτώη. Άμα συνεχίζαμε να μετράμε. Είναι πρώτη γιατί μετράμε πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, η έκτη ημέρα. Έτσι. Άρα Σαββάτο ή Εβδόμαδα. Όπου ανεπάφθη ο Θεός. Και βλέπετε ότι και την έκτη ημέρα ανεπάβεται ο Θεός μέσα στον τάφο, το μεγάλο Σάββατο. Και αναστέλλεται την επόμενη. Που είναι η πρώτη πάλι. Αλλά είναι πρώτη, αλλά ταυτόχρονα είναι και η ογδόη. Που αρχίζει πλέον αυτό σε ένα συμβολισμό όπως έχω γράψει. Είναι οι μέρες της δημιουργίας ταυτόχρονα του σύμπαντος κόσμου. Αναπάβεται ο Θεός και την οχθόη ξεκινάει η αιώνια ζωή. Με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτήν ημέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφανθόμεν εν αυτήν. Λοιπόν, έχετε μέχρι εδώ κάποια ερώτηση πάνω στη δημιουργία του κόσμου. Εκεί που λέει για τη δημιουργία του ήλιου και του φεγγαριού κλπ. Από ποιο φέλτιο και πλέον μετράει με την ημέρα. Γιατί γίνονται σπέρα σε γίνοντα το ανοίξει ημέρα μία. Ναι. Η ημέρα η δικιά μας δηλαδή δημιουργείται την τρίτη τέταρτη μέρα όπως γράφει. Να το ξεκαθαρίσει και από μόνο του το ρίγμα. Ναι, φυσικά εδώ μέσα τώρα στο πρώτο γράφει μια περίληψη του πράγματος. Έτσι. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Μωυσής δεν ήταν παρόν. Εν πνεύμα Αγίου γράφει ότι γράφει.
Και να ξέρουμε ότι όταν γράφουν οι προφήτες ή όταν γράφουν οι συγγραφείς της Βίβλου είτε της Παλαιάς είτε της Καινής Διαθήκης, υπάρχει μέσα η θεοπνευστία που λέμε του κειμένου, το ότι είναι θεόπνευστο, το φωτίζει ο Θεός, δεν σημαίνει ότι όταν το φωτίζει ο Θεός πάβει να σκέπτεται με το μυαλό του. Έτσι, τον κατευθύνει ο Θεός στη γραφή του. Αυτό λέμε θεόπνευστο κείμενο. Δεν έρχεται ο Θεός και υπαγορεύει στο αυτί του και του λέει γράψε. Τον φωτίζει ώστε είναι στο πνεύμα του και γι' αυτό υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο θα δούμε μέσα. Μέσα θα δούμε όλα τα ανθρώπινα στοιχεία. Και γι' αυτό αυτό το καταλαβαίνουμε και πολύ εύκολα την Αποκάλυψη. Που αυτό που βλέπει ο Ιωάννης δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι και βλέπει φιάλες από τον ουρανό να πέφτουν. Δεν μπορούσε να πει βόμβες. Ο Θεός το ήξερε. Αν του το έλεγε ο Θεός απευθείας, αυτό που βλέπεις είναι βόμβα και του το σφύραγε στα αυτή, θα το έγραφε. Το βλέπει ο Ιωάννης χωρίς να ξέρει τι είναι. Βλέπει ότι φιάλες πέφτουν, δεν ξέρει τι είναι. Απλώς περιγράφει αυτό που βλέπει. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται λοιπόν σε όλη την Αγία Γραφή. Γιατί όταν λέμε είναι θεόπνευστο το κείμενο της Αγίας Γραφής, δεν σημαίνει ότι ο συγγραφέας έχει καταπατηθεί η προσωπική του ελευθερία και σκέψη. Απλώς καθοδηγείται προς τα πώς θα γράψει. Πώς πάει να έχει μια κλίση κεφάλου πάθη, γράφει το έτσι. Τον οδηγεί το πνεύμα, οδηγεί τη σκέψη του έτσι. Και οδηγείται. Και από αυτά φυσικά που του μιλάει και του λέει ο Θεός. Σε ένα άλλο σημείο εκεί που λέγεται την δημιουργία του ανθρώπου. Ναι. Λέει ας πλάσουμε άνθρωπο. Μιλάσουμε για θετικό. Μιλάσουμε για θετικό. Που φαίνεται ότι δεν είναι μόνος του. Ενώ αμέσως μετά γράφει και έπλασε ο Θεός. Πάλι σε και έπλασε ο Θεός. Να μιλάει και έπλασε ο Θεός. Εδώ φαίνεται φυσικά η Αγία Τριάδα. Φαίνεται το δόγμα της Αγίας Τριάδας. Δηλαδή ας πλάσουμε. Και εδώ πέρα φυσικά μπορεί να πει κάποιος, αφού λέει ας πλάσουμε, επειδή έχουν ήδη δημιουργηθεί οι άγγελοι. Έτσι, ήδη έχει εκπέσει ο αιωσφόρος προ αυτού του πράγματος. Έχει εκπέσει ο αιωσφόρος. Έχουμε λοιπόν αυτόματα. Σκεφτόμουν κάτι άλλο για το. Έχουμε λοιπόν αυτόματα. Θα μπορούσε να του έπλασε με του αγγέλου. Όχι, πήγε το μυαλό μου στον χρόνο που σα έλεγα προηγουμένως. Έτσι, στον χρόνο πήγε το μυαλό μου ότι ενταχή έχει πλαστεί και οι άγγελοι. Όμως, εδώ πέρα μιλάμε για τον ορατό κόσμο. Γι' αυτό λέει το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω σε έναν Θεό, πατέρα παντοκράτορα, ποιητή, ουρανού και εκείς ορατώνται πάντων και αοράτων. Και αυτό όπως και πάλι είναι αόρατος κόσμος, δεν το αναφέρει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν ο χρόνος όμως για εμάς μιλάει για τον υλικό κόσμο. Έτσι. Μιλάει για τον υλικό κόσμο. Δεν μιλάει για τον αόρατο κόσμο. Έτσι. Αλλά ακόμη και στον αόρατο κόσμο, πάλι και εκεί έχουμε δημιουργία του αόρατου κόσμου. Που πάλι και εκεί έχουμε χρόνο, αλλά δεν τον ξέρουμε εμείς αυτό. Δεν είναι δικός μας χρόνος. Γιατί σίγουρα την ώρα που δημιουργήθηκαν οι άγγελοι, πάλι αρχίζει και μετράει η πρώτη μέρα δημιουργίας των αγγέλων. Δεύτερη, τρίτη, χιλιάδες χρόνια. Γιατί υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχαν οι άγγελοι. Γιατί υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχαν οι άγγελοι. Υπήρχε μάλλον περίοδος, καιρός, που δεν υπήρχαν οι άγγελοι. Αλλά πάλι προϋπήρχε ο Θεός. Λοιπόν, εδώ μιλάμε εμείς προηγουμένως και επειδή για τον χρόνο, επειδή δεν μιλάμε για την ύλη, είναι υλικός ο χρόνος. Έτσι. Εκεί λοιπόν στο ποιήσομε, μπορεί λοιπόν να πει κάποιο ότι αναφέρεται στους αγγέλους. Ελάτε να κάνουμε τον άνθρωπο. Αλλά στο τέλος έπρεπε να πει και δημιούργησε ο Θεός και οι άγγελοι τον άνθρωπο. Ενώ δεν λέει έτσι, καταλήγει ότι και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο. Ενώ λέει ποιήσουμε έναν άνθρωπο, ελάτε να κάνουμε τον άνθρωπο, στο τέλος λέει ο Θεός τον άνθρωπο. Άρα με ποιον άλλον τον έκανε. Εδώ πέρα υπονοεί ξεκάθαρα τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Τα οποία μέσα στην Παλαιά Διαθήκη είναι υποσκιά, καλυμμένα. Είναι καλυμμένα, δηλαδή δεν γράφει ξεκάθαρα ο Μωυσής.
που μπορεί να είναι γνώστης σαν Θεόφλης. Γιατί είναι Θεόφλης όμως εσείς. Μπορεί να είναι γνώστης. Δεν το γράφει όμως. Όμως εσείς. Και δεν το γράφει διότι θα υπήρχε η περίπτωση για την εποχή του ήδη και εκεί στην ιδωλολατρία. Υπήρχε η ιδωλολατρία. Από την ώρα που ο Θεός πολυθεία. Από την ώρα που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον παράδεισο, αρχίζετε σιγά σιγά με τα χρόνια που περνούν, τους αιώνες, ξεχνά ο άνθρωπος ποιος τον έπλασε. Ξέρετε ότι υπάρχει ένας Θεός και τι κάνει μετά. Αρχίζει τις ιδιότητες του Θεού που θυμάται από το παρελθόν του, αρχίζει και τις θεοποιεί. Θεοποιεί δηλαδή τις ιδιότητες του Θεού. Ας πούμε, θυμάται ότι ο Θεός είναι ωραίος. Γιατί το φτιάχνει το Θεό της ομορφιάς. Ο Θεός είναι ισχυρός. Κάνει το Θεό της δυνάμεως. Ο Θεός είναι έτσι, είναι ο δημιουργός. Έπλασε τη γη. Γιατί το κάνει τη Θεά Δήμητρα, π.χ. Αρχίζει και δίνει τις ιδιότητες του Θεού. Έτσι. Και γι' αυτό ο άνθρωπος, όπως ψάχνει και τους σχετισμούς, αντί να λατρέψει τελικά τον κτίστη, λατρεύει τελικά τα κτίσματα. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι ό,τι τι κάνει, έρχεται ο Θεός και αποκαλύπτεται στον Αβραάμ. Και από εκεί και πέρα έχουμε όλο το ιστορικό. Εμφανίζεται στον Αβραάμ. Ο Θεός, στη Μεσοποταμία. Και θα πούμε παρακάτω γιατί εμφανίζεται. Εδώ λοιπόν ο Μωυσής, ο οποίος είναι μετέπειτα. Το Αβραάμ, έτσι. Ο Αβραάμ προηγείται. Ο Μωυσής είναι μετέπειτα. Δηλαδή ο Μωυσής, ο Αβραάμ, δεν την είχε την πεντάτευκο στα χέρια του. Αυτά που έγραψε ο Μωυσής. Γιατί είναι πιο πριν ο Αβραάμ, του Μωυσέως. Έτσι. Και μετά είναι ο Μωυσής. Άρα λοιπόν, ο Μωυσής καθοδηγείται, γράφει και γράφει περίληψη των όσων ας πούμε ο Θεός του αποκαλύπτει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν φαίνεται, ίσως γνωρίζει λοιπόν ο Μωυσής, ο Θεόφτης γνωρίζει τα πρόσβαση της Θεάς. Επειδή υπήρχε περίπτωση λοιπόν να πέσουν στην πολυθεία και δεν μπορούσε να καταλάβω τώρα και δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πώς είναι δυνατόν ένας, δύο, τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες να αποτελεί ένα πράγμα, να είναι ένας Θεός. Είναι λιγάκι δύσκολο, ενώ ταυτόχρονα είναι τρεις, ότι είναι ένας. Δεν γίνεται. Και μάλιστα προσέξτε, δεν είναι ομοιούσιοι, γιατί ότι εμείς είμαστε ομοιούσιοι. Είμαστε από την όμοια ουσία. Σάρκα εκείνος, σάρκα εγώ, σάρκα και εκείνος. Είμαστε αποτελούμεθα από την ίδια ουσία. Ο Θεός δεν είναι από την ίδια ουσία. Έχουν ομού μία ουσία. Είναι ομού μία ουσία. Τώρα, κανείς δεν μπορεί να εμπαθύνει σε αυτό μέσα πως είναι το ομοούσιο. Λοιπόν, άλλη ερώτηση έχουμε κάτι πάνω σε αυτό που διάβασα. Λέει, τον υδάτων είπε χαράω τον ουρανό. Πιθανόν είναι θέλης. Να εννοεί τα σύννεφα. Εκτός και αν υπάρχει και νερό υπεράνω των εφελών. Κάπου το ψάλλουμε. Και το είδον το υπεράνω των ουρανών. Εάν υπάρχει και άλλο είδον, το οποίο δεν είναι γνωστό μέχρι σήμερα σε εμάς. Και το είδον το υπεράνω των ουρανών. Επίσης λέμε κάπου αλλού, ο ενίδαση τη γη κρεμάσεις. Ποια είναι τα ύδατα τα οποία η γη κρέμεται. Στο σήμερα κρεμάται επί ξύλου. Ο ενίδαση τη γη κρεμάσεις. Είναι ακριβώς αυτό που λέει στην αρχή εδώ πέρα πάει. Ότι εκάλυπτε λέει και εφέρεται επί της επιφανίας των υδάτων. Ήταν όλο, όλα νερά. Όλο το σύμπαν ήταν νερό. Και το διαχωρίζει σιγά σιγά.
Ορίζει τον ουρανό και δημιουργεί το θόλωτο που λέει. Τον ουρανό και τη γη. Και μένουν τα ύδατα τα μεν πάνω στη γη και διαχωρίζει τα άλλα ύδατα. Τα διαχώρισε τα άλλα ύδατα. Και μετά διαχωρίζει τα ύδατα που μένουν πάνω στη γη. Και είναι όλοι καλυμμένοι ξηρά. Δεν υπάρχει ξηρά. Είναι όλοι. Αποτραβάει, τα μαζεύει λέει, και τα ονομάζει θάλασσα. Και τα ύδατα που. Και γι' αυτό και ο άνθρωπος τα ύδατα από τα. Τα μέρη, η στερεά που έμεινε, η στερεά που έμεινε πάνω, ονομάζεται και η γη. Είναι αυτή που πατάνε εμείς. Και γι' αυτό και η θάλασσα είναι το μεγαλύτερο μέρος που καταλαμβάνει τη γη. Είναι τα 3/4 της γης. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι εδώ έχουμε μία σελίδα, εάν την κόψω αυτή στα 4 και πάλι στη μέση και γίνει 4 κομμάτια, η ξηρά είναι μόνο το 1/4, το ένα κομματάκι. Τα υπόλοιπα 3 είναι θάλασσα. Το νερό είναι πολύ περισσότερο πάνω στη γη. Δηλαδή έτσι κάνει και φουσκώσει η γη κανονικά και γι' αυτό ο κατακλυσμός δεν ήταν τίποτα το δύσκολο να γίνει. Λίγο να φουσκώσουν τα ύδατα, ξανακαλύπτεται η γη. Δεν είναι τίποτα δηλαδή το δύσκολο. Εμείς νομίζουμε μας φαίνεται ότι η γη είναι πολύ μεγάλη. Εν συγκρίσει όμως η θάλασσα είναι πιο μεγάλη. Και αυτό μπορεί να το δει κανείς και από το πλέον τώρα που πηγαίνουμε στο διάστημα, φαίνεται από το. Του δορυφόρου πλέον. Λοιπόν. Για να δούμε τώρα. Τώρα μπαίνει ειδικότερα πώς έγινε η δημιουργία του ανθρώπου. Ιδού η ιστορία του ουρανού και της γης κατά τη δημιουργία του. Πώς έγινε. Την ημέρα κατά την οποία έκανε Κύριος ο Θεός την γη και τον ουρανό, δεν υπήρχαν ακόμα οι θάμνοι και δεν είχαν ακόμα πλαστήσει φυτά του αυγού, διότι δεν είχε αποστείλει Κύριος ο Θεός βροχήν επί της γης και δεν υπήρχε ένα άνθρωπος για να καλλιεργήσει το έδαφος. Προσέξτε πόσο ανθρώπινα μιλάει. Ότι δεν είχε πλαστήσει, δεν είχε πλαστήσει γιατί δεν υπήρχε ο άνθρωπος, λέει, γιατί δεν είχε βρέξει. Γι' αυτό δεν είχε βγάλει. Είναι ακριβώς το απλοϊκό ανθρώπινο μυαλό του. Του Μωυσέως εδώ πέρα που φαίνεται. Έτσι. Γιατί αφού ήταν επί όλων των υδάτων, είχε τόσο νερό. Μπορεί όμως το νερό αυτό, επειδή δεν είχε ζωή ακόμα, πως είναι η νεκρά θάλασσα. Για κάποιους λόγους να μην μπορούσε να βλαστήσει. Λοιπόν. Αλλά βλέπεις, λέει δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρχε και ποιος να τα καλλιεργήσει. Δηλαδή ο Ρευλάς, και ποιος θα το καλλιεργούσε, το ανθρώπινο. Πώς φαίνεται του Μωυσέως, αυτό που σας είπα προηγουμένως, το ανθρώπινο. Για να τα καλλιεργήσει και να αναταρπάσει τη γη στα ρέοντα ύδατα, ποτίζουν έτσι την επιφάνεια του εδάφους. Τότε έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από το χώμα του εδάφους και εφύσισε εις τα ρουθούμια του πνοήν ζωής. Και έτσι ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα. Εδώ μας αναφέρει ότι από την επιφάνεια της γης παίρνει ο Θεός και πλάθει τον άνθρωπο. Και μάλιστα τον φύσηξε εδώ στα ρουθούμια του και του δίνει πλέον ψυχή ζώσα. Πνοή από την πνοή του. Είναι αυτό το οποίο δεν έχει κάνει στα υπόλοιπα τα ζώα που δημιουργούνται την ίδια ημέρα με εμάς. Τα ζώα όλα δημιουργούνται, βλέπετε, την ίδια ημέρα. Εμείς είμαστε το από όλα τα ζώα είμαστε το τελευταίο δημιούργημα. Την έκτη μέρα γίνονται και τα λιοντάρια και οι ελέφαντες και οι φίδικοι και οι κότες και τα σκυλιά και τα γατιά. Όλα δημιουργούνται την έκτη μέρα. Αλλά εκεί όμως πώς γίνεται. Είπε και γεννήθησαν, ενώ εδώ πέρα μας αναφέρει ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από τις γης και ενεφύσισε στο πρόσωπο αυτού που νοεί ζωής και γέννη το άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Έπειτα λέει, φύτεψε Κύριος ο Θεός κήπον εις την Εδέν προς Ανατολάς και έθεσεν εκεί τον άνθρωπο τον οποίον έπλασε. Τον πλάθει και μετά λέει φυτεύει και βλασταίνει στη Μεσοποταμία κάτω εκεί και εκεί τοποθετεί τον άνθρωπο.
τον οποίο και τον ονομάζει Παράδεισο. Έκαμε δε Κύριος ο Θεός να βλαστήσουν από τη γη όλα εκεί τα είδη των δέντρων, τα οποία είναι ευχάριστα εις την όραση και καλά προς πρόση, φαγητό δηλαδή. Καθώς επίσης εκεί έβαλε και το δέντρο της ζωής εις το μέσο του κήπου και το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού. Εξήμχε το δε εκ της Εδέμ ποταμός, για να ποτίζει τον κήπο και από εκεί εχωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το ποτάμι δηλαδή. Ο πρώτος ονομάζεται Φυσόν, ο περιραίων ολόκληρον τη γη αβυλά όπου υπάρχει χρυσός. Είναι δε εκλεκτός ο χρυσός της χώρας εκείνης. Και ευδέλιον και όνυξ. Η όνυχα που λέμε. Ο δεύτερος ποταμός ονομάζεται Γιών, ο περιραίων ολόκληρον τη χώρα Χούς. Ο τρίτος ποταμός ονομάζεται Τίγρης, ωραίων ανατολικός της Ασσυρίας. Και ο τέταρτος ποταμός ήταν ο Εφράτης. Βλέπετε ότι όταν τώρα εδώ ονοματίζει τους ποταμούς, ήδη μας λέει ποια είναι τα ονόματά τους. Ήδη μας λέει ότι περιπλέκει την Αβυσσινία, τη λέει εκεί πέρα, την Ασσυρία. Έτσι, άρα έχει δημιουργηθεί το κράτος των Ασσυρίων. Όταν γράφει ο Μωυσής. Σκεφτείτε λοιπόν μετά πόσα χρόνια από τη δημιουργία του Αδάμ και την Εύα γράφει ο Μωυσής αυτά τα οποία μας γράφει. Και γι' αυτό τα γράφει πολύ καλλιεκτικά. Ό,τι το αποκαλύπτει ο Θεός, έτσι. Λοιπόν, έλαβε δε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και έβαλε αυτόν στον κήπο της Εδέμ. Για να τον καλλιεργεί και να τον περιποιείται. Έβαλε λέει τον άνθρωπο μέσα στον κήπο για να τον καλλιεργεί, να εργάζεται λέει, να τον καλλιεργεί και να τον περιποιείται. Έδωσε δε εις τον άνθρωπο ο Κύριος την εντολή να είναι και του είπε, είσαι ελεύθερος να τρώγεις από όλα τα δέντρα μέσα στον κήπο. Αλλά δεν σου επιτρέπεται να φας από το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Διότι εξάπαντος θα αποθάνεις την ημέρα κατά την οποία θα φας από αυτό. Στο μέσο όμως έβαλε ένα δέντρο λέει, που είναι το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού. Όμως δεν είχε επιτρέψει και ένα άλλο δέντρο που ήταν το δέντρο της ζωής. Από τον οποίο δεν απαγορεύεται να τρώει. Δεν απαγορεύεται να τρώει. Αλλά το δέντρο της ζωής μπορεί και τρώει. Το είναι το δέντρο της αθανασίας. Άρα από εκείνο μπορούσε να φάει. Δεν μπορεί να φάει από ένα δέντρο το οποίο του διαχωρίζει το καλό και το κακό. Το εμφυτεύει μέσα του το κακό. Λοιπόν, έτσι το αντιλαμβάνεται ο Μωυσής και το καταγράφει. Είπε δε μετά τούτο ο Κύριος, δεν είναι καλό να μένει ο άνθρωπος μόνος. Θα του κατασκευάσω λοιπόν ένα βοηθό όμοιο με αυτόν. Έτσι Κύριος ο Θεός έπλασε εκ της γης όλα τα άγρια θηρία, όλα τα πυκνά του αέρος και έφερε αυτά εις τον άνθρωπο. Για να είδει πώς θα τα ονομάσει. Οποιοδήποτε δε όνομα θα έδινε εις παν ζώων δημιούργημα, αυτό θα έπαιρνε και το όνομά του. Έδωσε λοιπόν ο άνθρωπος ονόματα εις όλα τα κατοικίδια ζώα, τα φτηνά του, αέρος και τα άγρια θηρία. Δεν ευρίσκεται όμως βοηθός του ανθρώπου όμοιος με αυτόν. Τότε ο Κύριος ο Θεός επέφερε εις τον άνθρωπο έκσταση καθώς δε κοιμάτων, έλαβε μία εκ των πλευρών του, κλείσα στη θέση της με σάρκα. Μετασκεύασε δε Κύριος ο Θεός την πλευρά, την οποία έλαβε εκ του ανθρώπου εις γυναίκα, και την έφερε εις τον άνθρωπο. Εδώ μας αναφέρει ότι φέρει όλα τα ζώα μπροστά του, ο Αδάμ αρχίζει και τα ονοματίζει ένα-ένα, τους δίνει ονόματα. Στα ζώα βλέπει δεν υπάρχει κανένα όμοιο με αυτόν, ο Θεός σχεδίει ότι είναι μόνος του ο άνθρωπος και του πλάθει ενώ κοιμάται λέει, από εδώ ο εφευρέτης της υπνώσεως θα γίνονται επιχειρήσεις. Αυτό το κομμάτι διάβασε ο εφευρέτης που μας κάνει την άκουση. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος όταν του πήρε λεμία εκ των πλευρών, έτσι, τον έκοψε δηλαδή και τον αφαίρεσε από τον άντρα μία από την πλευρά, άρα έχουμε εγχείρηση. Βλέπετε λοιπόν ότι του κάνει την άκουση ο Θεός, κοιμάται λέει.
Και όταν ξύπνησε είδε δίπλα του τη γυναίκα. Και είπε λέει τότε ο άνθρωπος, «Α, τούτο πλέον είναι οστούν εκ των οστέων και σάρξε εκ της σαρκός μου. Θα ονομαστεί Ανδρής αυτή». Από το άνδρας, γυναικεία, Ανδρής, στο θηλυκό. Γυναίκα δηλαδή. Ανδρής σημαίνει με γιώτα γυναίκα. Διότι αυτή ελήφθηκε από τον άνδρα. Δια τούτο και ο άνδρας εγκαταλείπει τον πατέρα του και τη μητέρα του. Εξηγεί τώρα ο Μωυσής για ποιο λόγο εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον πατέρα και την μάνα. Επειδή γράφει αργότερα. Γιατί τότε δεν υπήρχε μάνα και πατέρα στον Αδάμ και στην Εύα. Και προσκολάται στη σύζυγό του τόσο ώστε να ξαναγίνονται μία σάρκα. Εδώ τι είναι, εδώ είναι το μυστήριο του γάμου. Είναι αυτό το οποίο έχουμε στο μυστήριο του γάμου, ότι ενώ μπαίνουν δύο άνθρωποι μέσα στην εκκλησία και αυτό που λέει και έσουν οι δύο σάρκα μία, δεν εννοεί τη γενετήσιον ένωση του ανθρώπου για να δημιουργηθούν τα παιδιά, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι όταν ενώνται στο μυστήριο του γάμου γίνονται πάλι ένα. Ένας ήταν ο άνθρωπος, ένας έγινε. Δύο πρόσωπα ένας άνθρωπος. Τρία πρόσωπα ένας Θεός. Και γι' αυτό στο μυστήριο του γάμου, γι' αυτό είναι μυστήριο. Γιατί κάτι μυστηριώδες γίνεται. Κάτι πολύ μυστηριώδες γίνεται. Τι είναι και το μυστηριώδες το οποίο γίνεται. Αυτό το είναι που είναι μυστηριώδες και γίνεται, είναι ότι μπαίνουν δύο άνθρωποι, αλλά αν είχαμε τα μάτια των Αγγέλων και του Θεού και των Αγίων, θα βλέπουμε ότι βγαίνει ένας άνθρωπος έξω ξανά. Δεν είναι δύο. Λοιπόν, ήσαν δε και οι δύο ο άνδρας και η σύζυγός του γυμνοί, αλλά δεν εντρεπόντουσαν. Εξόδε των αγρίων θηρίων, τα οποία έπλασε Κύριος ο Θεός, εφιέστερος ή το οφτοφύλι. Είπε δε προς τη γυναίκα, είπε πράγματι ο Θεός σε εσάς να μην φάτε από όλα τα δέντρα του κήπου. Κάνει ότι δεν γνωρίζει. Προσέξτε τι κάνει, ότι δεν γνωρίζει. Η δε γυνή απάντησε εις τον όρο. Εδώ είναι το λάθος, ότι ξεκινάει το διάλογο. Εδώ είναι το λάθος. Ότι ξεκινάει όλο το δέντρο. Δυνάμεθα, απάντησε, δυνάμεθα να φάγουμε από τους καρπούς των δέντρων του κήπου. Μόνο δε δια τον καρπό του δέντρου, αυτού που βρίσκεται στο μέσο του κήπου, μας είπε ο Θεός, να μην φάτε από αυτό, ούτε να το αγγίξετε, για να μην πεθάνετε. Αλλά ο Όφης είπε προς τη γυναίκα, δεν θα πεθάνετε καθόλου, διότι γνωρίζει ο Θεός ότι την ημέρα ακριβώς κατά την οποία θα φάτε από αυτό, θα ανοίξουν οι οφθαλμοί σας και θα είστε σαν θεοί και εσείς, διακρίνοντες το καλό από το κακό. Μόλις λοιπόν αντελήφθη η γυναίκα ότι το δέντρο ήταν καλό για φαγητό, ευχάριστο μάλιστα και στα μάτια της, και επιπλέον το δέντρο ή το επιθυμητόν, ως παρέχον θα έδινε γνώση, έλαβε από τον καρπό του και έφαγε. Έδωκε δε και στον άντρα της, ο οποίος ήταν μαζί της και έφαγε. Τότε διενήγησαν οι οφθαλμοί και τον δύο και αντελήφθησαν αμέσως ότι ήταν γυμνοί. Ούτω συνέρευσαν φύλας εκείς και έκαμαν δι' αυτούς ζώνας. Όταν όμως άκουσαν το θόρυβο του Κυρίου του περιπατούντος εις τον κήπον κατά το θηλυνόν, και το αρχαίο λέει και όταν ήκουσαν φωνή Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το θηλυνόν, πού μας παραπέμπει αυτό, στο τροπάρι της Ζιανής. Έτσι, όταν ήκουσε λέει τη φωνή σου, περιπατούντος εν το θηλυνόν. Αναφέρεται η Κασιανή που γράφει το τροπάριο, δεν το γράφει για τον εαυτό της,
αναφέρεται στην Εύα που ήκουσε μέσα στον παράδεισο. Λοιπόν, ο άντρας και η σύζυγός του εκρύπησαν από την παρουσία του Κυρίου του Θεού μεταξύ των δέντρων του κήπου. Εγάλησε δε Κύριος ο Θεός τον άντρα και είπε προς αυτόν: «Πού είσαι?» Αυτός δεν απάντησε: «Ήκουσα το θόρυβόν σου εις τον κήπο και φοβήθηκα, διότι ήμουν γυμνός». Άκουσα τη φωνή σου, λέει, και φοβήθηκα, διότι ήμουν γυμνός. Για τούτο και κρύφτηκα. Είπε δε: «Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο για το οποίο σου διέταξα να μη φας?» Είπε δε ο Αμήρ: «Η γυναίκα την οποία μου έδωσε στο πλευρό μου, μου έδωσε από τον καρπό, από το δέντρο αυτό και έφαγα». Είπε τότε Κύριος ο Θεός εις την γυναίκα: «Τι έκανες λοιπόν?» Η δε γυνή απάντησε: «Με εξαπάτησε ο όφης και έφαγα». Είπε Κύριος ο Θεός προς τον όφη: «Επειδή έπραξες αυτό, θα είσαι το πλέον καταραμένο από όλα τα ζώα και από όλα τα άγρια θηρία. Θα περπατάς επί της κοιλίας σου και θα τρως χώμα έως ότου ζεις, και θα στήσω έκθρα μεταξύ σου και της γυναικός και μεταξύ των απογόνων σου και των απογόνων της. Αυτοί θα σε χτυπούν στην κεφαλή, σύ δε θα χτυπάς αυτούς εις την πτέρνα». Προς δε τη γυναίκα είπε: «Θα καταστήσω σφοδρούς τους πόνους κατά την τεκνογωνία, τεκνοποίησή σου. Θα κυοφορείς με πόνο. Σύ δε θα είσαι αφοσιωμένη στο σύζυγό σου, ενώ αυτός θα είναι ο εξουσιαστής σου». Προς δε τον άντρα είπε: «Επειδή ακολούθησες τις υποδείξεις της σύζυγου σου και έβγες από το δέντρο για το οποίο σε διέταξε να μην φας, καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου. Με λύπη να κερδίζεις την τροφή σου εξ αυτής, έως ότου ζεις, να σου βλαστάνει ακάνθας και τριβόλους, ώστε να τρώγεις άγρια φυτά. Με τον ιδρώτα του προσώπου σου να κερδίζεις τον άκρος, έως ότου επιστρέψεις στη γη. Από όπου και σε έφτιαξα, διότι χώμα είσαι και στο χώμα πρέπει να επιστρέψεις τώρα. Ονόμασε δε ο Αδάμ τη σύζυγό του Εύα, που σημαίνει ζωή, διότι ήταν η μητέρα όλων των ζώντων. Κατασκεύασε δε Κύριος ο Θεός για τον άνδρα και τη σύζυγό του δερματίνους χιτώνας και τους ενέδισε». Τους έδισε δε. Τότε είπε Κύριος ο Θεός: «Ιδού, ο Αδάμ έγινε ως ένας εξ ημών, ώστε να διακρίνει το καλό από το κακό. Και τώρα αναπλώσει τη χείρα του και λάβει επίσης τον καρπό του δέντρου της ζωής και το φάγει, θα ζήσει αιωνίως. Για τούτο Κύριος ο Θεός εξέβαλε αυτόν από τον κήπο της Εδέμ, για να καλλιεργεί τη γη από την οποία και ελήφθη. Εξεδίωξε δε τον Αδάμ και τον ετοποθέτησε ανατολικός του κήπου της Εδέμ». Εξεδίωξε τον Αδάμ και τοποθέτησε ανατολικός του κήπου της Εδέ τα χερουβήν με την πύρινη περιστρεφωμένη ροφέ για να φυλάτουν την οδόν προς το δέντρο της ζωής. Εδώ μας αναφέρει ότι από το διάλογο που κάνει η Εύα με το φίδι, και γι' αυτό να ξέρετε, οι διάλογοι είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι, εάν δεν είσαι έτοιμος, καταρτισμένος, φωτισμένος. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η διάλογη. Με οτιδήποτε πράγμα διαλέγεις. Γιατί αν δεν είσαι έτοιμος, μπορεί σαν το φίδι να καταπορτίζεις, να πέσεις σε πλάνη. Να οδηγηθείς σε πλάνη. Και να πεις μετά: «Απατήθηκα». Εάν η Εύα λοιπόν είχε κόψει με τον διάβολο, και γι' αυτό και τη συζήτηση, γι' αυτό και ο άνθρωπος αμαρτάνει. Και λέει: και με τον εαυτό του ακόμα κάνει διάλογο. Όταν πρόκειται περί αμαρτίας, λέει: καλά, να κάνω αυτό, αλλά δεν θα προχωρήσω μέχρι εκεί. Θα πάω εκεί, αλλά θα προσέξω. Ναι, να προσέξεις.
λέει ο εαυτός, και μην προχωρήσεις παραπέρα. Και κάνει τα πρώτα βήματα. Αρχίζει και το συζητάει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που κάνει, αυτός ο διάλογος, είναι και η αιτία της πτώσεώς του. Εάν το κόψει από την αρχή και πει όχι, και ακόμα και σε ένα πάθος, πολλοί άνθρωποι καπνίζουν. Και δεν λένε κόφτω μια και έξω, αλλά κάνουν διάλογο με τον εαυτό τους. Δεν είναι εύκολο, σιγά σιγά να το κάνω. Σιγά σιγά. Να καπνίσω πρώτα 5, να τα κάνω 4, να τα κάνω 1. Και τελικά ποτέ δεν γίνονται 1. Ξαναρχίζει ολόκληρο το πακέτο. Έτσι έχει αποδειχθεί. Το ίδιο γίνεται σε οποιαδήποτε αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος δεν πει stop, τέρμα. Άμα αρχίζει και λέει θα προσπαθήσω, θα κάνω και, συνέχεια θα έχει ο άνθρωπος πτώσεις. Κόβεις τον διάλογο και με τον εαυτό σου και με τον διάβολο και με την αμαρτία. Μόνο τότε ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί. Διαφορετικά έχει συνεχόμενες πτώσεις. Συνεχόμενες πτώσεις. Γιατί κάνει διάλογο με τον διάβολο. Κάνει διάλογο με τον διάβολο. Και γι' αυτό σε πολλά θέματα δεν χρειάζεται ο διάλογος. Σε πολλά θέματα. Δεν χρειάζεται ο διάλογος. Ιδιαίτερα ότι άπτονται του Θεού, ότι άπτονται της πιστεώνας μας, ότι άπτονται της αμαρτίας, δεν θέλει διάλογο. Ότι όπου υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή σαν να πω σε κάποιον να διαλεχθεί, εάν ακουμπήσει το ρεύμα, θα καεί ή δεν θα καεί. Θα κάτσω να κάνει διάλογο το παιδάκι, αν θα καεί ή δεν θα καεί. Με τον ακουμπήσει το δαχτυλό του στο ρεύμα επάνω. Αφού τους το είχε πει ο Θεός. Από την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Θα πεθάνετε. Λοιπόν, και βλέπετε μετά σε ποια δύσκολη θέση έρχεται ο ίδιος ο Θεός, που καταργέται με το φίδι, αλλά και ταυτόχρονα βλέπετε το προαιώνιο σχέδιο του Θεού. Τη βουλή, τη θέληση του Θεού. Που λέει στο φίδι ότι μεταξύ εσένα και της γυναίκας αυτής, του απογόνου της, θα σου δημιουργήσω έκθημα. Μέχρι ότου, λέει εκεί πέρα, έτσι, μέχρι ότου, αυτό που ψάχνω να βρω εκεί, στήσω έκθραν, το 15 είναι ο στίχος, και έκθραν στήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής, αυτό σου τηρήσει κεφαλή και εσύ τηρήσεις από το πτέρμα. Μέχρι ότου έρθει εκείνος από τον απόγονο της γυναικός αυτής, όπου θα σου συντρίψει την κεφαλή. Εσύ δε μονάχα, λέει, θα το τσιμπήσεις στη φτέρα. Έχει αρχίσει και μιλάει ο Θεός ήδη για το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ενώ και την ώρα τον πετάει έξω από τον παράδεισο, ήδη έχει αρχίσει και ενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ποιο είναι το μυστήριο? Το ότι ο άνθρωπος έφαγε από το δέντρο που πεθαίνει. Ενώ όσο ήταν μέσα έτρωγε από το δέντρο της ζωής. Και γι' αυτό δεν υπήρχε θάνατος. Και γι' αυτό όσο ήμασταν μέσα στον παράδεισο και τρώγαμε από το δέντρο της ζωής, δεν υπήρχε θάνατος. Γιατί ήμασταν ενωμένοι με τη ζωή. Ενωμένοι με τη ζωή. Ενωμένοι με τον ίδιο τον Θεό. Έρχεται αυτή η απομάκρυση εκτός του παραδείσου και είδατε εδώ πέρα ο καθηγητής το αναφέρει σε κάποιο σημείο που λέει ότι τον βγάζει απ' έξω, λέει, του παραδείσου, γιατί αφού λέει γεύτηκε του θανάτου τώρα, μπήκε μέσα του ο θάνατος, να το πω, έφαγε, αν έτρωγε από το δέντρο της Αθανασίας, όπως λένε οι ευχές την ώρα της κηδείας που τις διαβάζουμε, επέτρεψε και ήρθε ο θάνατος και απεμάκρυνε ο Θεός τον άνθρωπο από τον παράδεισο, ή να μην το κακό αθάνατον γέννηται.
Γιατί πλέον, εάν έτρωγε ο άνθρωπος, έλεγε με τον παράδεισο και έτρωγε το δέντρο της αθανασίας, το κακό, η αμαρτία θα γινόταν αθάνατη. Ο θάνατος δηλαδή θα γινόταν αθάνατος. Δηλαδή ο άνθρωπος θα έμεινε για πάντα νεκρός. Θα έμεινε για πάντα νεκρός. Και γι' αυτό λέει τον βγάζει έξω από τον παράδεισο. Για να μην απλώσει ξανά να φάει το δέντρο, από το καρπό του δέντρου της ζωής. Λοιπόν, εδώ λοιπόν αναφέρεται ήδη στο σχέδιο πλέον της σωτηρίας του ανθρώπου. Και μετά μιλάει προς τον, στη γυναίκα. Και προσέξτε, και ο Αδάμ και η Εύα επιρρύπτουν ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Αμέσως τον άνθρωπο έχει δημιουργηθεί το ίδιο θέλημα. Έχει δημιουργηθεί το εγώ. Προστατεύει το εγώ του. Προστατεύει το εγώ του. Δεν το έκανα εγώ. Δεν φταίω εγώ, αυτό έγινε έτσι. Αυτό αμέσως προσπαθεί να φύγει. Λέει με αλήθεια ότι του είπε η γυναίκα. Μου είπε όφης. Δεν είναι ψέματα. Η δικαιολογία του είναι πραγματική, υπαρκτή δικαιολογία. Δεν είναι δικαιολογία για να δικαιολογήσω τα πράγματα. Όμως τι κάνει με τη δικαιολογία αυτή. Καλύπτει το εγώ του. Αυτό που έχουμε πει ότι εμείς σαν μοναχοί δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και σας υπενθυμίζω το παράδειγμα που σας είπα και γενικά ο χριστιανός δεν πρέπει να το κάνει. Που σας είπα το παράδειγμα. Ρωτάει ο Γιάννης, γιατί έσπασες πάτερ Σεραφείμ το ποτήρι. Και απαντάει, δεν το έχει σπάσει ο πατήρ Σεραφείμ το ποτήρι. Και απαντάει, ευλόγησε ο Γιάννης, συγχώρεσέ με. Δεν πρόσεξα. Δεν λέει αυτομάτως για να προστατεύσει τον εαυτό του. Μα δεν το έσπασα εγώ. Το έσπασε ο πατήρ Εφραίμ. Αυτομάτως να καλύψει και να προστατεύσει το εγώ του, να προστατεύσει τον εαυτό του, αφήνει την προσωπικότητά του να ταπεινωθεί και να υποστεί αυτός, εάν υπάρχει κάποια ποινή, να την υποστεί αυτός. Αυτό που έκανε και ο Χριστός. Δεν είχε κάνει κάτι για να σταυρωθεί. Αλλά σήκωσε επάνω του ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Σήκωσε τα δικά μας λάθη. Για αυτό που εμείς θα έπρεπε να καταδικαστούμε. Έτσι λοιπόν ο πραγματικός χριστιανός αναλαμβάνει εκείνος την ευθύνη χωρίς να είναι εκείνος ο υπαίθριος. Χωρίς να είναι εκείνος ο υπαίθριος. Βγάζει από τη μέση το εγώ του. Τελειώνει το εγώ του. Δεν προστατεύει πλέον την προσωπικότητά του, το εγώ του. Αυτό ακριβώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι κάνει ο Αδάμ με την Εύα. Προστατεύει ο καθένας. Αφού έχει εισέλθει πλέον ο θάνατος, έχει εισέλθει το κακό μέσα τους, προστατεύουν το εγώ τους, αφού έκαναν το ίδιο θέλημα. Δεν έκαναν εκείνο που τους είπε ο Θεός. Υπήκουσαν στον όφη. Διάλεξαν άλλον για αρχηγό τους. Διάλεξαν, γιατί σε όποιον ακούς και σε όποιον υπακούς και κάνεις εκείνο τα θελήματα, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι γεροντάς σας και είμαι γεροντάς σας γιατί υπακούτε σε εμένα. Από την ώρα που πάντοτε να υπακούτε σε εμένα και αν υπακούτε σε κάποιον άλλον, είναι άλλος ο γέροντας. Αυτομάτως. Το ίδιο και εδώ πέρα. Πάμε να υπακούν στο Θεό. Δεν κάνουν το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό είπαμε ότι στο Πάτερ ημών μέσα, σε άλλη ομιλία, τονίζει σε πολύ σύντομα γεννηθεί το θέλημά σου. Ότι σκοπό μας δεν πρέπει πλέον να είναι το θέλημά μας, αυτό που εγώ θέλω, αλλά αυτό που θέλει ο Θεός. Και γι' αυτό σε κάθε κίνησή μου, κάθε ενέργειά μου, κάθε σκέψη μου, κάθε πράξη μου, την ερευνώ. Θέλει ο Θεός αυτό που λέω. Θέλει ο Θεός αυτό που κάνω. Θέλει ο Θεός αυτό που ακολουθώ ή όχι. Είναι θέλημά του. Εάν δεν είναι θέλημά του, δεν προχωρώ. Όταν έκανε ο άνθρωπος το θέλημά του, να τι έπαθε. Βρέθηκε εκτός του παραδείσου και οδηγήθηκε στο θάνατο. Λοιπόν, και φτάνει μετά στον Αδάμ. Εδώ στον Αδάμ θυμίζει και εσύ τέχνον βρούτε. Θυμίζει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Διότι δεν το περίμενε από τον Αδάμ. Να του συμπεριφερθεί έτσι.
Και του λέει, επειδή λοιπόν ήκουσα τη φωνή της γυναίκας σου, δεν άκουσες εμένα, που είμαι ο πατέρας σου, επειδή λοιπόν ακολούθησες τις υποδείξεις της γυναίκας σου και τη φωνή της και έφαγες από το δέντρο στο οποίο σου είπα να μην φας, να είναι καταραμένη η γη εξαιτίας σου. Κοιτάτε σε ποιο σημείο προσωποποιεί το Θεό φυσικά. Δείτε ότι υπάρχει μια προσωπική σχέση Θεού και ανθρώπου. Εντελώς προσωπική σχέση. Αυτή τη σχέση που πρέπει να αποκτήσουμε εμείς. Όταν λέμε να αποκτήσουμε με τον Θεό και να έχουμε προσωπική επαφή, πρέπει να τον βλέπω σαν πρόσωπο το Θεό. Να έχω προσωπική επαφή μαζί του. Σαν πρόσωπο. Αν μιλάω σε μια αόρατη δύναμη, δεν μου είναι μια αόρατη, μια ανωτέρα δύναμη. Δεν μπορώ να μιλήσω. Πού μιλάω? Εδώ μιλάμε για ένα προσωπικό Θεό. Είναι ξεκάθαρο. Ο οποίος γυρίζει και του λέει, «Α, δε σου είπα να μην φας». Δεν σαν να του λέει, «Γιατί μου το έκανες αυτό, Αδάμ?» Και φτάνεις στο σημείο να καθαραστεί όλο αυτό το έργο το οποίο έχει φτιάξει ο Θεός. Όλο αυτό το έργο που έφτιαξε. Να είναι καταραμένη η γη εξαιτίας σου, που λέει Αδάμ. Όλη αυτή η πλάση. Και γυρίζει και του λέει, πλέον με τον υδρότα του προσώπου σου, να βγάζεις το ψωμί σου για να ζήσεις, να βλαστάνει πλέον αγκάνθας και τριβόλους η γη, ώστε να τρώγεις κι άγρια φυτά, με τον υδρότα του προσώπου σου να κερδίζεις τον άρτο σου, μέχρι ότου επιστρέψεις πλέον, αφού έτσι τα έκανες, στη γη. Διότι από χώμα σε έφτιαξα και πλέον ξανά εκεί θα καταλήξεις, αφού εσύ έτσι το θέλησες. Ονόμασε, λέει, δε ο Αδάμ τη σύζυγό του Εύα, διότι ήταν η μητέρα όλων των ζωντανών. Και προσέξτε την αγάπη του Θεού, λέει ο Μωυσής. Κατασκεύασε δε Κύριος ο Θεός για τον άντρα και τη σύζυγό του δερματίνους χιτώνας και τους ενέπεσε. Δείτε ότι ακόμα πόση αγάπη έχει, παρότι τους πετάει έξω από τον παράδεισο, πονάει και τους δίνει. Τους δίνει ρούχα. Δεν του λέει φύγε. Τους κατασκευάζει, λέει, ακόμα δερμάτινους χιτώνας. Σκεφτείτε με πόσο πόνο τους διώχνει. Με πόσο πόνο καταργέται όλο αυτό που είχε φτιάξει. Τι πόνο δηλαδή του δημιουργήσαμε του Θεού εκείνη την ώρα. Ο άνθρωπος. Τι πόνο του δημιούργησε. Κι όμως εκείνος έχει μια απέραντη αγάπη. Βλέπετε ότι ακόμα που φεύγει ο άνθρωπος, του λέει απ' έξω, και από αγάπη πάλι απ' έξω, για να μην φάει από το δέντρο της γνώσεως, του καλού και του κακού, από το δέντρο της ζωής, συγγνώμη, για να μην φάει, τον βγάζει έξω πάλι. Τον βγάζει έξω. Ακριβώς για να μην γίνει ο θάνατος. Γιατί υπολογίζει ακριβώς την 8η ημέρα πλέον ότι θα ακολουθήσει η Ανάσταση, ξέρει ο Θεός το σχέδιο πλέον που θα εφαρμοστεί, θα αναστηθεί ο άνθρωπος για να ζήσει ξανά αιωνίως. Λοιπόν, και λέει μετά, είπε Κύριος ο Θεός, ο Αδάμ έγινε ένας από εμάς πλέον, μπορεί πλέον και διακρίνει το καλό και το κακό. Και τώρα να απλώσει τη χείρα του και λάβει επίσης τον καρπό του δέντρου της ζωής, θα ζήσει αιωνίως. Γιατί το και Θεός τον έβγαλε από τον κήπο της Εδέμ, για να καλλιεργεί την γη από την οποία ελήφθη. Εξελίωσε τον Αδάμ και τοποθέτησε έμπροστη της θύρας του παραδείσου χερουβίν με πύρινη ροφέα να μην μπορεί να μπει ξανά ο άνθρωπος. Και η πόρτα του παραδείσου παρέμεινε κλειστή. Έχτος ότι είναι γνωστό ότι ανοίχθηκε η πόρτα του παραδείσου, έτσι, και εισήλθε πρώτος ο ληστής. Είναι ο πρώτος που μπαίνει. Σήμερα, τι του είπε, αλήθεια σου λέω ότι σήμερα μετεμού ή εν το παραδείσου. Εν το παραδείσου. Και του είπε ότι νίστητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Λοιπόν,
Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι έχει ακριβώς έτσι πως κλείνει. Έχει μια απόλυτη προσωπική σχέση. Και αυτό θα το συναντήσουμε και αργότερα. Όταν αποκαλύπτεται με τον Αβραάμ, στον Ισάκ, το βλέπετε πως του μιλάει, πως του καθοδηγεί στο Μωυσή. Μια απόλυτη προσωπική σχέση. Αυτή τη σχέση την οποία δεν έχουμε εμείς. Και αυτή τη σχέση την οποία πρέπει να αποκτήσουμε εμείς. Πρέπει να αποκτήσουμε με τον Θεό μια προσωπική σχέση. Γιατί όταν λέω Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με. Γι' αυτό το ζητάμε εμείς. Για όλα αυτά τα οποία είμαι εγώ τελικά υπεύθυνος. Είμαι εγώ υπεύθυνος, ο άνθρωπος. Η μεσηγία είναι η μάνα μου και ο πατέρας μου, Αδάμ και η Εύα. Είμαι εγώ υπεύθυνος που δημιούργησα όλη αυτή την κατάσταση. Είμαι το παιδί τους αυτών όλων. Και έχω μέσα μου και έχω τα στίγματα της ενοχής. Και όταν έχει συμπεριφερθεί με τέτοια αγάπη και δημιουργεί τέτοια προσωπική σχέση, αυτή μόνο η προσωπική σχέση, την οποία βλέπουμε ότι έδινε και ο Χριστός και τη δημιουργεί με τους μαθητές του. Μια απόλυτη προσωπική σχέση. Τη δημιουργεί ο Θεός με τους προφήτες του. Του μιλάει και του λέει, πήγαινε, του λέει Ισαΐα και πες. Τάδε λέγει Κύριος. Αυτά θα είπε ο Κύριος να κάνει. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και πρέπει να αποκτήσουμε αυτή την προσωπική εμπειρία του Θεού. Πρέπει να αποκτήσουμε στην προσευχή μας, στη λειτουργία, στην ακολουθία. Πρέπει να συμμετέχουμε και όταν του μιλάμε στην προσευχή πρέπει να μιλάμε, να έχουμε συνείδηση ότι όπως μίλαγε ο Αδάμ και η Εύα με τον Θεό, το ίδιο μιλάω μέσα το κελί μου. Όταν του μιλάω Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με και του λέω με λίγα λόγια συγχώρεσέ με Κύριε για αυτά τα οποία έχω κάνει, θα πρέπει να έχω συνείδηση ότι μιλάω προσωπικά. Εάν δεν έχω προσωπική αυτή εμπειρία που μιλάω σε πρόσωπο, αλλά σε κάτι αόριστο, δεν μπορεί να μιλήσει μέσα στην ψυχή μου. Δεν μπορεί να αισθανθεί η ψυχή μου. Είναι σαν να μίλαγα εγώ τώρα σε μια άδεια αίθουσα. Απρόσωπα. Και να έχεις δέσει ότι δεν σε ακούει κανένας. Και να μιλάς. Τώρα βλέπετε ότι υπάρχει η άμεση επαφή. Ξέρω ότι με ακούτε. Ξέρω ότι με βλέπετε. Ξέρω ότι βιώνετε αυτό το οποίο καταλαβαίνετε το τι σας λέω. Το ίδιο λοιπόν πρέπει απέναντί μου να αισθάνομαι ότι έχω τον ίδιο τον Χριστό που του μιλάω. Τον ίδιο τον Θεό Πατέρα. Το ίδιο το Άγιο Πνεύμα και μπορώ και του μιλάω. Και όταν αποκτήσω αυτή την προσωπική αίσθηση ότι μιλάω προσωπικά, τότε πραγματικά ο Θεός χαριτώνει τον άνθρωπο. Αρχίζει και νιώθει και καταλαβαίνει την παρουσία του Θεού. Εκεί φτάνει ο άνθρωπος και στο άχρηστο φως. Και βλέπει αυτό το φως του Θεού. Που παράγει από το Θεό. Που βγαίνει από το Θεό. Φως εκ φωτός. Είναι η θέα πλέον του αρχτής του φωτός. Γιατί αρχίζει ο άνθρωπος και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί ο άνθρωπος να το πετύχει. Αρκεί να αρχίσει να συνομιλεί, να το βιώνει μες στο κελί του, όταν προσεύχεται, όπου κινείται, σε οποιοδήποτε χώρο είναι και λέει το Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με, είτε στο στασίδι, όταν κάνει στην ακολουθία, είτε συμμετέχει και λειτουργεί, να έχει προσωπική επαφή με τον Χριστό. Να καταλαβαίνει και τη στιγμή ότι ό,τι λέει το απευθύνει στον Χριστό. Το απευθύνει στον Χριστό. Αυτό θέλει. Και τότε νιώθει ότι καίγεται μέσα του. Ότι όλος ο άνθρωπος, πέρα του ότι νιώθει μια γαλήνη, όπως προηγουμένως είδατε βούρκωσα. Γιατί βούρκωσα, γιατί μεταφέρθηκα μέσα στον παράδεισο. Τη στιγμή που ο Θεός γυρίζει και του λέει και φτάνει στο σημείο και του λέει γιατί. Γιατί Αδάμ. Και αρχίζει και καταργέται τη γη.
ο Θεός. Δηλαδή αυτό το οποίο έχει φτιάξει. Είναι σαν να πει εγώ π.χ. που είμαι και χτίσαμε το μοναστήρι, να μου κάνει κάποιος κάτι και να πω ανάθεμα την ώρα που έκτισα τη μονή. Ανάθεμα την ώρα. Την κατάρα μου να έχει αυτό το μοναστήρι. Σκεφτείτε πώς αισθάνθηκε ο Θεός, σε ποιο σημείο είχε φτάσει εκείνη την ώρα. Έτσι είναι ανθρωπομορφιστικές εκφράσεις. Γιατί ο Θεός ούτε οργίζεται, ούτε καταργέται. Έτσι. Αλλά θέλοντας να δείξει το πόσο πικράθηκε ο Θεός, το πόσο πικράθηκε ο Θεός από την πράξη μας, το πόσο τον λυπήσαμε και ανθρωπομορφιστικά, για να μπορέσει να το δώσει να το καταλάβουν, τότε που τα γράφει αυτά, γράφει ότι ο Θεός έφτασε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι τον βγήκε έξω από τα ωριά του. Έξω από τα ωριά του. Ώστε να σου δημιουργήσει εσένα την αίσθηση να του πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Κάτι που δεν έκανε ούτε ο Αδάμ, ούτε και η Εύα. Ούτε και ο Όφης. Κανένας. Διότι ένα αείματον, ένα ελέησόν με, θα διόρθωνε. Όπως και ένα ελέησόν με του διαβόλου, ακόμα και σήμερα. Ένα ύματον αν έλεγε ο διάολος ακόμα και σήμερα, σωζόταν. Δεν το λέει. Και δεν θέλει να το πει. Όπως πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πούν συγγνώμη. Δεν βλέπεις μερικά παιδάκια που τα κοπανάς κιόλας και δεν ζητάει συγγνώμη. Και μεγαλώνουν και δεν ζητάνε άνθρωποι. Παρακάτω που δεν λένε το ύματο συγγνώμη. Όχι μόνο για ό,τι έχουν κάνει απέναντι του Θεού. Αλλά πολλές φορές γιατί έχουν τέτοιο στον άνθρωπό τους. Δεν ζητάνε συγγνώμη. Ήσαν έλεος. Περί τι κάνουν. Προφυλάσσουν το αιμό τους. Αυτό το πράγμα σε απομακρύνει από τη ζωή. Μας απομάκρυνε από το δέντρο της ζωής. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε ο θάνατος. Γεννήθηκε ο θάνατος. Και έχουμε φτάσει στην κατάσταση και λυτρωθήκαμε από το θάνατο με τον αφομό του Χριστού, τα οποία άλλη φορά σε άλλη ομιλία θα πούμε που μετέχουμε πλέον ξανά στο δέντρο της ζωής, στη Θεία Κοινωνία. Ξανά άνοιξε πλέον και το λέγεται Θεία Κοινωνία. Ο άνθρωπος ξαναεπικοινωνεί με τον Θεό. Όπως επικοινωνούσε μέσα στον Παράδεισο, επικοινωνεί ξανά με τον Θεό την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Γι' αυτό λέγεται κοινωνία. Κοινωνία ξανά με τον Θεό, όπως μίλαγε ο Αδάμ και η Εύα, όπως μίλαγαν όλοι αυτοί μες στον Παράδεισο, το ίδιο δίνεται σε εμάς η ευκαιρία και ξανανοίγουμε αυτή την επικοινωνία. Η οποία επικοινωνία αυτή τη λέει κόπηκε. Το είπε ξεκάθαρα. Έβαλε χερουβή με πύρινη λοφέα και κόπηκε. Και έρχεται τώρα ο ίδιος ο Χριστός και μας ανοίγει αυτή την κοινωνία. Άνοιξε πλέον. Μπορούμε και επικοινωνούμε. Και γι' αυτό η Θεία Κοινωνία λέγεται άρτο ζωής, αντίδοτο του θανάτου, φάρμακο αθανασίας, ζωή αιώνιος, Θεία Κοινωνία, γιατί πλέον άνοιξες ξανά, μπορείς πλέον και μιλάς και μπορείς το σπουδαιότερο πώς να τον αποκαλέσεις. Πατέρα, όπως τον έλεγε ο Αδάμ και η Εύα. Μπορείς να τον ξαναλείς πάλι πατέρα. Που είναι πολύ σημαντικό το να λες τον άλλον πατέρα. Να μπορείς να τον πεις πατέρα κάποιον. Και ταυτόχρονα είσαι το παιδί. Είσαι το παιδί του. Αν κάποιος από εσάς φύγει από τη μονή, μπορεί να σε πει πατέρα πια. Δεν μπορεί να σε πει πατέρα. Δεν είσαι πλέον ο πατέρας του. Και ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να πεις ξανά τον άλλον, να ξανανοίξεις αυτή την επικοινωνία και να τον πεις πατέρα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό μας δίνει λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός, ότι πλέον θα τον αποκαλείτε πατέρα. Και γι' αυτό είναι ο λυτρωτής μας, γι' αυτό είναι ο σωτήρας μας, γι' αυτό είναι ο Θεός μας. Ξανάνοιξε πλέον αυτός ο διάβολος αυτό μεταξύ ουρανού και γη.
Πρέπει λοιπόν να αποκτήσουμε προσωπική επαφή με τον Θεό. Να έχουμε προσωπική εμπειρία με τον Θεό. Και τότε ο Θεός φανερώνεται, γιατί ο Θεός αποκαλύπτεται. Δεν τον ανακαλύπτουμε. Θεός αποκαλύπτεται. Αυτός μας αποκαλύπτει. Σε αυτό να δώσουμε τη δόξα και τη δύναμη σε αιώνα στον αιώνα. Αμήν. Διευκόν τον Αγίον Πατέρα μου, κύριε Σου Χριστέ, θα ελέγξω τους εμάς.